προσπάθεια κάποιων να μην γίνει υπόγειο γκαρά στην Κόρινθο είχε σαν αποτέλεσμα να επιστρατευτεί και ένας πεθαμένος εδώ και 16 χρόνια. Η συνέχεια στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πράγματι, η προσπάθεια κάποιων για να μην γίνει υπόγειο γκαρά είχε σαν αποτέλεσμα να επιστρατευτεί και ένας πεθαμένος εδώ και 16 χρόνια. Φαίνεται ότι αυτοί που σχεδιάζουν να μην γίνει τίποτα στην πόλη της Κορίνθου έχουν χάσει εφεδρίες και από τη μία επιστρατεύουν πεθαμένους και από την άλλη προσπαθούν με ψέματα να συλλέξουν υπογραφές κάποιων που θα στραφούν εναντίον του Δήμου. Γιατί έρχονται και άλλα νέα. Κάποιοι από αυτούς που έχουν υπογράψει εξέφρασαν τον ευνηδιασμό τους, γιατί τους είχαν πει ότι εδώ γύρω από τα περιβολάκια θα έχουμε ένα τείχο 2-2,5 μέτρα που πραγματικά θα είναι πρόβλημα. Τώρα πώς λένε ότι θα έχουμε ένα τείχο 2-2,5 μέτρα και από την άλλη δεν θα έχουμε φυτέψει και τίποτα, αυτά μόνο αυτοί που τα διακινούν μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Όμως δυστυχώς η προσπάθειά τους είχε προσωρινά αποτελέσματα. Όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και κάποιοι φρόντισαν να το κοινοποιήσουν και σε ενδιαφερόμενες εταιρείες είχε σαν αποτέλεσμα να μην έρθει καμία εταιρεία να συμμετάσχει στον πιο πάνω διαγωνισμό. Εμείς θα κινηθούμε μέσα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει πάλι διεθνής διαγωνισμός. Και αν και αυτή τη φορά δεν υπάρξει κανένας που θα ενδιαφερθεί, υπάρχει η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης του Δημάρχου και το λέω από τώρα για να υπάρξει ανάδοχος από αυτήν τη διαδικασία για να κατασκευαστεί επιτέλους το υπόγειο γκαράζ που το θέλουν οι πιο πολλοί Κορίνθοι, το θέλει κυρίως ο εμπορικός κόσμος της Κορίνθου. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Κάποιοι θα προσπαθήσουν και πάλι να φέρουν εμπόδια στο Δήμο. Είναι αυτοί οι 100 περιφερόμενοι, οι αντίστοιχοι μάλλον 100 περιφερόμενοι που έλεγε πριν από λίγες μέρες ο Νικήτας ο Κακλαμάνης για την Αθήνα, που προσπαθεί και αυτός να φτιάξει κάποιους χώρους στάθμευσης και πάντα αυτοί οι 100 περιφερόμενοι πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά, από πλατεία σε πλατεία για να διασώσουν τάχα τους κοιτόχους τους χώρους, ενώ και εκεί έχει ληφθεί μέρημνα να μην υπάρξει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι οι Κορίνθοι αντιλαμβάνονται γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα στην πόλη της Κορίνθου. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Δεν ήθελαν να γίνει οι πεζοδρομήσεις και πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θέλουν να γίνει το υπόγειο γκαράζ και μας πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζωντανή και νεκρός. Δεν θέλουν να γίνει μια καινούρια δημοτική αγορά και να μείνει αυτό το άθλιο θέαμα και πάλι εκεί μας πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια εκεί δεν χρειάστηκε ούτε δικηγόρο να βάλουμε, γιατί πραγματικά το δίκαιο είναι 100% με την πλευρά της σημερινής δημοτικής αρχής. Εμείς τολμούμε και αλλάζουμε αισθητικά το κέντρο της πόλης της Κορίνθου.